Και μια και μιλάμε, εγώ σα λέω δεν θα φας σπίτι σου. Ναι. Θα φας έξω. Οπα. Στο λογαριασμό τι θα κάνει. Κοίτα, την τρίπλα που κάνει τώρα. Θα, κάνεις, ε? θα δώσει φιλοδόρημα. Ακού τώρα. Ναι. Θα ναι. δώσει φιλοδόρημα τι ή δεν θα, θα δώσει φιλοδόρημα. Θα δώσει Τι, θα δώσεις. τι, τι, τι αποφασίζει. Μέσω κάρτα. Μέσω κάρτα. Σωστά. Μέσω Γιατί άμα θα δώσει μόνο σου, το δίνει. Δεν παγκούει. Λοιπόν. Τι αποφασίστηκε Μεσοκάρτας. τώρα με το φιλοδόρημα, μέχρι τι 3.500 ευρώ. Λοιπόν, 3.600 ευρώ, 3600, δηλαδή 300 έως 300 ευρώ το μήνα, θα είναι αφορολόγητα και δεν θα έχουν εισφορέ. Προσοχή. Θα είναι κανονικά δηλωμένα. Θα πρέπει κανονικά να δηλώνονται έτσι από τον ε, άνθρωπο που τα λαμβάνει, που παρέχει δηλαδή τι πληροφορίες. Αλλά δεν θα φορολογούνται. Αλλά δεν θα αφορολογούνται. Πώ θα γίνει αυτό έτσι, θα το δούμε. Έτσι θέλει λογιστή, έτσι δεν γίνεται αλλιώ. Έτσι και αλλιώ θέλει. πια το έχει φτάσει στο σημείο και ο ιδιώτη mm. να χρειάζεται λογιστή γιατί όλα πια. Γίνονται με κωδικού τάξη. Αν το ξεπεράσουμε ξέρουμε, το ποσό, τα 3.600. Αν το ξεπεράσουμε, από εκεί και μετά υπάρχουν κανονικά οι ασφαλιστικέ εισφορέ και οι κρατήσει. Από τα 3.600 και πάνω φορολογούμε. Σωστά. Τα 3.600 τα απαλλάσσει. Και αυτό γιατί σου λέει κάποιο που δουλεύει με έναν βασικό μισθό να έχει έστω ένα έξτρα ποσό, αλλά να μην ξεφεύγει από εκεί και πέρα. Γιατί υπάρχουν κάποιες περιοχές που πάνε οι εργαζόμενοι στην εστίαση. Και σε αυτές τις περιοχές πηγαίνουν μόνο γιατί τα tips είναι τριπλάσια και πενταπλάσια από το μισθό. Είναι κάποια συγκεκριμένα μαγαζιά τα οποία έχουν κάποια καλά tips. Οπότε σε αυτή την περίπτωση με 300 ευρώ το μήνα είναι απαλλασσόμενα, δηλώνονται όμως Είναι ξαναλέγω, μια ισορροπία αυτό κρυθεωρείτε. Είναι μια ισορροπία από την άποψη ότι μέως 3 εκατοστάρικα ένα συμπλήρωμα στο εισόδημα που καλώς δηλώνεται και καλώς αργότερα θα μπορεί ο φορολογούμενος να το χρησιμοποιήσει για μια αγορά. Να καλύψει τεκμήρια και τα σχετικά. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. τώρα το Σαββατοκύριακο που βγήκαν και οι διανομή στου δρόμου, αν είδατε. Ναι. Από τι uh, δύο μεγάλε Ακριβώ, από τι δύο μεγάλε πλατφόρμε. Εγώ που παραγγέλνω σπίτι. Δεν υπάρχει λύση εκεί. Δεν υπάρχει? Λύση. Τι γίνεται με τι πλατφόρμε έτσι, με του δρόμου. Γιατί μπορεί να αφήσει Μπουρμπάρι μέσω κάρτα και αυτό το λέω. Μπορεί κανονικότατα να αφήσει. Ναι, αφήνεις. Αυτό είναι. Κανονικότατα τα αφήνει. Αλλά υπάρχει και από πόσο παίρνει από τη διανομή. Όχι, δεν μπορούν να το τιμολογήσουν γιατί επειδή έχουν ένα συγκεκριμένο καδ για την διανομή και πληρώνονται με ένα, μια, δελτίο καθάρισης, καταλάβετε το, με απλά λόγια, από την εταιρεία, πόσες διανομές έκανες, τόσο επί τόσο, πάρτε, και καθαρίζετε και με αυτό δηλώνετε mm -hmm. και πληρώνει και το ανάλογο ΦΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν όμως να κόψουν παραστατικό, γιατί δεν είναι διανόμη, δεν έχω να κάνω εγώ με την εταιρεία, έχω να κάνω με τον ιδιότητα το που ήθελε που να μου παίρνει, αφήσει. Το, τα τύψε, τα Άρα τα παίρνει κανονικά, μέχρι στιγμής τα παίρνει με μία απλή μεταφορά από την εταιρεία, αλλά είναι στον αέρα φορολογικά. Άρα, δεν μπορεί να δηλωθεί δηλαδή μπορεί να πάρει και κουδικός. 1000 ευρώ που λέει λόγο ε, tips. Α, αλλά δεν μπορεί να το φορολογήσει. Σωστά. Πέρα, αν φτώ, θέλετε α. τη γνώμη μου και το σωστό που πρέπει να κάνουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι οι συγκεκριμένοι διανομή να ανοίξουν επιπλέον έναν κωδικό για λιανική πώληση. Φανταστείτε το, την μεταφορά που κάνουν, δηλαδή για μια μεταφορά η οποία γίνεται. Από, όχι από ιδιώτη, αλλά από, όχι από επαγγελματία, αλλά από ιδιώτη. Και, σε αυτή την και εκεί να κόβουν τα 2 ευρώ, τα 5 ευρώ, τα 10 ευρώ που λαμβάνουν σαν μπουρμπουάρ ξεχωριστά. Όχι ένα στο σύνολο, γιατί είναι ξεχωριστά η κάθε. Να σου πω το χαρτζιλί και το φορολογήσουμε. Τα κάλαντα ακούτε. Καλά, τα κάλαντα το θεωρώ δεδομένο γιατί είναι και μεγάλα ποσά, έτσι, ενίοτε.